Εμένα είναι και τιμή και χαρά, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές που διαρωτώμαι πώς κάνετε εσείς αυτή τη δουλειά που κάνετε σε σχέση με εμάς. Εμείς κάνουμε ένα πολιτικό ρεπορτάζ, τελειώνουμε. Εσείς πραγματικά... Είναι αγώνας, ναι, είναι πολλές οι ώρες, αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, ξέρετε τις συνθήκες. Είναι πραγματικά έτσι εντυπωσιακό. Βλέπει κανείς στη τηλεόραση το αποτέλεσμα και δεν καταλαβαίνει πόση δουλειά έχει από πίσω. Δεν το καταλαβαίνει πραγματικά. Τώρα το κατάλαβα εγώ πάντως. Το καταλάβατε. Εδώ και πόσα χρόνια κάνετε τηλεόραση? Στην τηλεόραση εγώ δεν είμαι παλιά. Είμαι ένα άνθρωπος των εφημερίδων και του ραδιοφώνου. Και άρχισα να γίνομαι σχολιάστρια όταν άρχισαν τα δελτία ειδήσεων να θέλουν σχολιαστές. Άρα μετρώ 6-7 χρόνια. Δεν είναι σε σχέση με τα 22 της δημοσιογραφίας, είναι πολύ λίγο. Κάποια εκπομπή πέρα από το δελτίο θα κάνατε εσείς στην τηλεόραση? Δεν είμαι καλή στην τηλεόραση εγώ. Γιατί το λέτε αυτό? Νομίζω ότι έχετε λάθος εικόνα για τον εαυτό σας. Δεν ξέρω. Ίσως δεν αγαπάω τόσο πολύ την τηλεόραση. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, ναι, το οποίο ήταν ανέκδοτο. Την πρώτη χρονιά που πήγα στον Αντένα, είπα στον Νίκο, λοιπόν, ξέρεις τι εκπομπή θα ήθελα να κάνω? Πολιτική κουζίνα. Δεν υπήρχε καμία εκπομπή κουζίνας τότε, αυτά τα reality. Πολιτική κουζίνα. Πολιτική κουζίνα. Πολιτική κουζίνα. Είχα πάρει τον τίτλο από το... Πολιτική, ναι, κουζίνα. Και λίγα θα ήταν καταπληκτικό να συζητάω και να μαγειρεύω ή να τρώω με έναν πολιτικό. 52 πολιτικοί θα ήταν, 52 εβδομάδες ας πούμε. Αλλά πραγματικά να τα κάνουμε μαζί. Δηλαδή να μαγειρέψουμε την Ντόρα Μπακογιάννη. Αλλά αυτό είναι συγκλονιστική. Να συζητάς, ναι. Αλλά να συζητάς πολιτικά εκείνη την ώρα. Και επίσης οι πολιτικοί με την μαγειρική έχουν και κοινά πράγματα. Από τα συστατικά μέχρι το τι γίνεται, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας και τα μαγειρέματα. Ήθελα να κάνω αυτό και να συζητάω τρώγοντας τα αγαπημένα φαγητά και μέσα από τα αγαπημένα φαγητά να προσπαθώ να καταλάβω και γιατί ένας πολιτικός. Είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα. Πώς είστε, σε τι? Εννοώ ότι επαγγελματικά έχετε στόχους, θέλετε να κάνετε κάτι? Όχι. Δεν έχω στόχους. Θέλω να κάνω τη δουλειά, την εκάστοτε δουλειά, δηλαδή μετά τη Real, που ήταν το μωρό του Νίκου, όπου όλοι μαζί ήμασταν. Ναι, το κρατάγαμε έτσι. Αλλά ήταν το μωρό του Νίκου, του Χατζηνικολάου. Αισθάνθηκα ότι μετήχα σε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που γεννήθηκε και ξέρεις, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σπάνια, συνήθως πάμε σε έτοιμες δουλειές. Αυτό μου, εμένα δηλαδή, με γέμισε πάρα πολύ. Και μ' αρέσει τόσο πολύ που δεν έχω κανέναν άλλο στόχο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και θεωρώ ότι είναι μια δουλειά πολύ ενδιαφέρουσα και γράφω.